Ξέρετε, γεια σα, με βλέπετε. Γελάνε και τα μουστάκια μου, που ελπίζω να μην έχω. Ε, γελάω χαρούμενα γιατί έχω βρει ένα μήνυμα σε ένα από τα Messenger στο Facebook. Δεν πολύ χρησιμοποιώ τα μηνύματα στα κοινωνικά δίχτυα. Πριν λίγο κοιτούσα να ψάξω να βρω ένα μήνυμα που, έψαχ... που θυμόμουν ότι μου είχε στείλει μια φίλη κάτι και έψαχνα να δω πού είναι. Και βρίσκω παρα... παραπεταμένο το εξή μήνυμα. Θέκλα, καλησπέρα. Πριν από λίγο είδα το live και οι φίλοι πρέπει να αναφέρετε στο live που κάναμε για τα κιλά. Σου στέλνω αυτό το post γιατί μου άρεσε. Ήταν πολύ αισιόδοξο για το πώ σκέφτονται οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Καλό ξημέρωμα, φιλιά. Άρα μου το στείλε βράδυ, αργάμιση, μετά από το, ο, πώς, το, το live που κάναμε, το οποίο έλεγε αν χάσεις 30 κιλά θα είσαι πολύ όμορφη. Λοιπόν, είναι ε, το έχω φωτογραφίσει εδώ. Είναι μια ανάρτηση. Ουπς, ουπς. Μια ανάρτηση σε ένα προφίλ. Δεν το ξέρω τον κύριο. Λέει Γιώργο Τυρίκο Εργά. Μου, μου στείλε το link τη ανάρτηση. Ανοίγω το Facebook. Δεν ξέρω ποιο είναι. Είναι, λέει, είναι research associate στην εταιρεία University of Durham. Είναι writer, δηλαδή συγγραφέα στην εταιρεία Πατάκη Publications, σε ολίδα Publications τη Ελλάδα Copies Editions chief editor στην εταιρεία Boat and Fishing in Greece. Δηλαδή ο άνθρωπο αυτό είναι ερευνητή, είναι συγγραφέα, είναι εκδότη περιοδικού. Σπούδασε, λέει, φιλολογία, φιλοσοφία, Αιγυπτιολογία, Συριολογία, συγκριτική λογοτεχνία, λογογραφία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, University of Notre Dame, Paris, Paris, Paris 1, Paris 3, Πανεπιστήμιο Ανίνων. Wow. Πήγαινε, λέει, στο Αρένον Καλύμνου, μένει στη Μιτιλίνη και είναι από την Κάλυμνο η καταγωγή του και είναι παντρεμένο. Λοιπόν, και τι έγραψε αυτό ο κύριο ο Γιώργο Τυρίκο Εργά. Έχω πολύ ενδιαφέρον να δω και τι βιβλία έχει γράψει. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω πολύ κόσμο. Ε, και θα έπρεπε κάποιο άνθρωπο να γνωρίζω. Ενώ να γνωρίζω το έργο του αυτό εννοώ. Λοιπόν, γράφει στι 21 Ιουλίου. Υπάρχουν πολλοί από εμά που θα ερωτευόμασταν πιο εύκολα μια γυναικεία φιγούρα από μια ελεογραφία του Ρούπενς. Ο ρούπεν. έφτιαχνε πίνακες, οι οποίοι ημνούσαν τις γυναίκες με καμπύλες. Κάτσετε να βρω καμιά, να σας δείξω τι εννοεί. Ελεογραφία του Ρούμπερνς. Κάτσε να βρούμε. Ήταν ένας πολύ γνωστός ζωγράφος. Να, εδώ είναι, λέει, είναι, η, είναι της περίοδου Μπαρόκ, το 1606, προσωπογραφία. Και αυτό λέει είναι το πορτρέτο της Μαρκήσιας Μπριγκίντα Σπίνολαντόρια. Σπινο, Τι βλέπετε εδώ, με τις διαστάσεις της εποχής. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλή στην τέχνη. Γνωρίζω ότι ο, ο Ρούμπενς έγραφε την εποχή της αναγεννήσεως, έγραφε λέω, ζωγράφιζε την εποχή ε, της αναγέννησης, που την εποχή εκείνη Ήτανε ε, στη μόδα. Α! <laughs> Να. Να, αυτή νομίζω είναι πιο χαρακτηριστική. Αυτές θα εννοεί. Βλέπετε. Δηλαδή, θα ήμασταν κάποιες από εμάς που είμαστε γεμάτες τα καλύτερα μοντέλα του Ρούπενς. <laughs> 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 το είδε που μας απαγορεύσει το YouTube το βίντεο που δείχνουμε τόσο γυμνό. Μιλάμε για οι οι οποίες μια χαρά θα, τα φωτού, θα φορούσαν τα ρούχα της Μύρον Μύρον. Λοιπόν, λέει ο συγγραφέας Γιώργος Τυρικός Εργάς, υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα ερωτευόμασταν πιο εύκολα μια γυναικεία φιγούρα από μια ελογραφία του Ρούπενς, Παρά ένα χολιγουντιανό σώμα φτιαγμένο με το μυστρή τη σύγχρονη αισθητική. Ξέρετε τι είναι το μυστρή τη σύγχρονη αισθητική. Η πλαστική χειρουργική. Βλέπω κοπέλε να ντρέπονται για το σώμα του στην παραλία και πραγματικά θα ήθελα να του πω πόσο όμορφε είναι. Εννοείται δεν θα το τολμούσα ποτέ, γι' αυτό και το γράφω εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν το τολμάς επειδή είσαι παντρεμένο και καλά κάνει. Μα αρέσει η στάση σου. Κάθε σώμα είναι όμορφο και εκεί έξω υπάρχει κάποιο που θα μπορούσε να το αγαπήσει τρελά. Τι ωραίο αυτό. Κάθε σώμα είναι όμορφο και εκεί υπάρχει κάποιο που θα μπορούσε να το αγαπήσει τρελά. Σε κάποιου αιώνε οι κοπέλε ντρεπώντουσαν που ήταν αδύνατες. Τώρα ντρέπονται που είναι τροφαντέ. Και ρωτώ την τροπή, ποιο τη βάζει εκεί, ποιο τη βάζει μέσα μα. Κάντε πέρα του εντολοδόχου. Το φτερωτό κοπέλι που λέει και ο Κορνάρο, φαντάζομαι ότι αναφέρεται στον έρωτα το φτερωτό Θεό, ξέρει το δρόμο του και μοναχώ. Τι ωραία ανάρτηση! Από έναν άνδρα, το έχω στείλει έτοιμα φιλέ στο Facebook, δεν ξέρω αν θα το δει. Μπορεί να είναι σαν και εμένα που μου στέλνουν έτοιμα τα φιλέ και δεν έχω χώρο να τα. Τσα, πόσου φίλου έχει. Α, είμαστε φίλοι, στο πρώτο προφίλ. <laughs> <laughs> είμαστε φίλοι με τον άνθρωπο. Είμαστε φίλοι. Το, το έστελα έτοιμα από το δεύτερο προφίλ. Για να είμαστε φίλοι, ξέρω, έχουμε μιλήσει. Να δω. Για να είμαστε φίλοι, μήπω είχαμε γίνει φίλοι τον καιρό που ήταν στην Κύπρο. Λοιπόν, όπω και να έχει σημασία, δεν έχει ποιο είναι ο άνθρωπο που γράφει ε, την, αυτή την ανάρτηση. Σημασία έχει η ουσία τη ανάρτηση. Και φτιάχνω αυτό το έκτακτο βίντεο, το οποίο δεν ξέρω πότε θα παίξει. Θα δούμε πότε θα παίξει. Γιατί γίνεται ο χαμό με τα γραψίματα κτλ. Για να το ακούσετε εσείς οι οποίες είστε στην κατηγορία των γυναικών που θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμασταν μοντέλα του Ρούπενς. Να δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται φυσιολογικά όπως έγραψε η φίλη που έστειλε το μήνυμα και οι οποίοι δεν θεωρούν ότι η ομορφιά είναι απαραίτητα ένα συγκεκριμένο, κόψιμο. Υπάρχουν πολλές, πολλών ειδών ομορφιές. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι όμορφοι όντες, όντες αδύνατοι, ιούσες αδύνατες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι όμορφοι παχουλοί. Ο καθένας όπως είναι. Όπως είναι ο καθένας. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο. Μπήκα στο προφίλ. Είμαι λίγο ψυχαναγκαστική. Μπήκα στο προφίλ του και είδα ότι δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Άρα, τυχαία ή τυχαία τον έκανα. Φρεντ, χωρί να γνωρίζω τι σπουδαίο φίλο έχω φίλο στο Facebook. Τώρα, επ' να σα πω ότι όταν μου στέλνετε αιτήματα φιλέ στο Facebook, δυστυχώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ γιατί είναι γεμάτα τα προφίλ μου. Μπορεί να έχουν ένα-δύο θέσει. Οπότε γι' αυτό δεν σα απαντάω. Αλλά, άμα πατήσετε like στη σελίδα, μπορείτε να βλέπετε όλε τι δημοσιεύσει στα social media, οι οποίε κυρίω είναι δημοσιεύσει από τα βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ξανά ότι δεν σημαίνει πω επειδή η κάτοχο του καναλιού αυτού είναι τροφαντή, είναι παχιά, ή θα μπορούσε να ήταν μοντέλο του Ρούπεντ, δεν σημαίνει ότι η ομορφιά είναι μόνο εδώ. Δεν θα φτάσουμε στο άλλο άκρο. Και να απορρίψουμε του ανθρώπου οι οποίοι έχουν πιο αδύνατο σωματότυπο ή πιο μέτριο σωματότυπο, είναι πιο ψηλή, είναι πιο κοντή, είναι πιο αδύνατη. Όλα τα νούμερα πέσουν. Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του κλικήτητα, τη δική του ομορφιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εμπεδώσουμε και εμείς οι ίδιοι και να το μεταβιβάσουμε και στα παιδιά μας και να επηρεάσουμε θετικά και το περιβάλλον μας, ούτω ώστε να γίνει η αυτοαποδοχή και η αποδοχή όλων των ανθρώπων μία πανανθρώπινη ανθρωπιστική αξία. Είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα και άδικο να νιώθουν άνθρωποι απόρριψη κοινωνική, να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα για κάτι τόσο επιφανειακό και τόσο ανεξάρτητο από τη θέλησή τους. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο για αυτό το θέμα, θα ξανακάνουμε και άλλα βίντεο για αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να το χωνέψουμε, να το κατανοήσουμε, ότι αυτό που μας επιβάλλει η pop κουλτούρα, ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε ένα συγκεκριμένο πατρόν να χωράμε, πρέπει να είμαστε όλοι σε συγκεκριμένο ύψο, συγκεκριμένο πλάτο, συγκεκριμένο βάρος, ότι είναι αφύσικο. Ότι είναι έξω από τη φύση. Ξαναλέω, ότι είναι καλό για όλους μας να φροντίζουμε και τη σωματική και τη ψυχική μας υγεία. Και τα αισθήματα αυτοαποδοχής και αυτοαγάπης των ανθρώπων που είναι παχύσαρκοι όπως είμαι εγώ ή που είναι υπέρβαροι όπως είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, αυτά τα αισθήματα βοηθούν και στη ρύθμιση της υγείας τους. Μου το έχετε γράψει πολλές φίλες από εσά και φίλοι και άνδρες μου το έχω γράψει αυτές τις μέρες που γινόταν αυτή η συζήτηση μου το έχετε γράψει ότι όταν ε, άνθρωποι που, είμαστε, που είσαστε παχουλιοί όπω εμένα, όταν λέει μα κάνουν παρατηρήσει για το πάχο μα ή για το βάρο μα, όταν νιώθουμε άσχημα, τότε τρώμε περισσότερο. Τότε αυτοτιμωρούμαστε με το να πέφτουμε με τα μούτρα στο φαγητό. Κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν έτσι. Οπότε δεν είναι χρήσιμο για κανέναν. Δηλαδή, ακόμη και η δικαιολογία ότι εγώ σου το λέω από αγάπη για να προσέξει την υγεία σου, δεν στέκει. Γιατί αν κάνουμε τον άλλο να νιώσει self-conscious, είναι η λέξη στα αγγλικά, να νιώθει άσχημα για τον εαυτό του, να μην νιώθει καλά με την εμφάνισή του, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην αγαπάει, το σου, να αγαπάει λιγότερο τον εαυτό του και για να βελτιώσεις τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σου κόσμο, χρειάζεσαι πολύ αυταγάπη. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που μισεί τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που απεχθάνεται τον εαυτό του και την εξωτερική του εικόνα στην παρούσα περίπτωση, να πάρει μέτρα αγαπητικά προς τον εαυτό του. Αγαπητικά μέτρα προς τον εαυτό μας είναι να προσέχουμε η τροφή που βάζουμε στο σώμα μας να είναι θρεπτική, να είναι υγιεινή. Είναι να προσέχουμε να κάνουμε συχνά άσκηση και γυμναστική. Και εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας για πρώτη φορά ότι ξεκίνησα όντω από την περασμένη Δευτέρα το περπάτημα και ε, χαίρομαι που... Όχι, την Τρίτη το ξεκίνησα. Δευτέρα. Δευτέρα. Από τη Δευτέρα. Ό,τι ξεκίνησα από την προηγούμενη Δευτέρα... Πώς, πώς εσύ είχαμε την προηγούμενη Δευτέρα? Το 27 Ιουλίου. Από 27 Ιουλίου έχω ξεκινήσει το περπάτημα και νιώθω πάρα πολύ καλά. Δεν έχω ανέβει στη ζυγαριά. Δεν ξέρω αν έχει ανεβεί ζευγαριά, αν έχει κατεβεί ζευγαριά. Πιθανόν να ανέβει στην αρχή. Μ? Αλλά νιώθω πολύ ευεξία που κάθε βράδυ περπατώ μισή ώρα περίπου. Σιγά σιγά θα πάει στα τρία τέταρτα. Και νιώθω πάρα πολύ καλά που καταφέρνω να συνεχίσω το στόχο που είχα βάλει με τη νέα χρονιά, ο οποίο καταστρατηγήθηκε από τα σκαραντίνα, από τι πανδημίε και από πολλέ άλλε καταστάσει. Λοιπόν. Ας αγαπήσουμε τον εαυτό μας όπως είμαστε, ας κατανοήσουμε επιτέλους ότι ο έρωτας και η αγάπη και η ομορφιά δεν είναι στιλιζαρισμένα πράγματα, δεν είναι έτοιμες συμβουλές. Γράφω και το βιβλίο αυτή την περίοδο για τον έρωτα, τον αδιάγνωστο και τα βρίσκω συνεχώς μπροστά μου αυτά τα πράγματα γράφοντας. Ε, Δυστυχώ δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σα τη γράφω γιατί είμαι σε μια συγγραφική αναταραχή και ένα μπουμπούλα. Άλλα γράφω τη μια μέρα, άλλα γράφω την άλλη και δεν. <coughs> αλλάζει συνέχεια το γραπτό. Δεν είναι. Ε, κινείται. Κινείται, δεν είναι στατικό. Λοιπόν, ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα όμως αυτή όλη η, η στα, η προσπάθεια κατάδυση στα μύχια του έρωτος και η αποκωδικοποίηση του έρωτα έτσι όπως το χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι και πώς επηρεάζει αυτό τη ψυχή, αυτό τη ψυχική μας υγεία, ευεξία, την ευτυχία στη ζωή μας κλπ. Παιδιά, ο έρωτας, θα το πω ξανά, δεν είναι απαραίτητος για να ζήσουμε. Η αυταγάπη είναι απαραίτητη για να επιβιώσουμε. Δεν είμαι εναντίον του έρωτα, αλλά ακόμη και οι άνθρωποι που θεωρούν ότι αν χάσουν, αν χάσουν, με λέξη είναι ξεφορτώνω κιλά. Αν ξεφορτωθούν κάποια κιλά ότι θα βρουν τον έρωτα, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο έρωτα δεν γνωρίζει ηλικία, δεν γνωρίζει φίλο, δεν γνωρίζει χρώμα, δεν γνωρίζει σεξουαλικό προσανατολισμό, δεν γνωρίζει πάχο, δεν γνωρίζει αδυνάτισμα. Όλα τα νούμερα παίζουν. Και για όλου μα υπάρχουν άνθρωποι που θα μα βρουν εξαίσιου και άνθρωποι που θα μα βρουν όχι τι αριστείε του. Ε, πάρα κατ' ορίκου Είναι και να αρέσουμε σε όλου. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλου. Μπορούμε όμω να αρέσουμε στον εαυτό μα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επιτύχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι, που έστειλε αυτή την ανάρτηση. Και νομίζω ότι είναι καλό και στα πλαίσια των θετικών ειδήσεων να δίνουμε δημοσιότητα και σε αναρτήσει οι οποίε είναι θετικέ, χρήσιμε και επικοδομητικέ. Φιλιά!